stare. Μωρέ, τα πουλάκια μου τα είδες. Τα είδες πως με περιμένανε. Έφυγε. Εκεί που τα έδωσα χαρά ότι μπήκα μέσα στο σπίτι, εκεί τα έδωσα και τη λύπη. Παιδάκια μου, η ψύχραμα τώρα, εγώ θα φύγω. Έχουμε δύο προσπάθειες, η κάθε μία με τις δικές της αδυναμίες. Η πιο αδύναμη προσπάθεια για σήμερα μεταξύ Μαρίας και Ιωάννη, που σημαίνει ότι αποχωρεί από το διαγωνισμό, είναι αυτή της Μαρίας. Αποχωρώ. Εγώ έχασα, ο Γιάννης κέρδισε. Ήρθα να μαζέψω τα πράγματα μου. Όταν μπήκα έγινε αυτό που περίμενα. Στεναχωρημένα πρόσωπα, αγχωμένα πρόσωπα, φοβισμένα πρόσωπα. Ναι ρε! Ξύδι, παιδιά, εκεί μέσα ξύδι. Δεν περίμενα ότι θα μπουν, θα μ' αγκαλιάσουν, θα κάνουν, θα ράνουν. Δεν το ήθελα κιόλας, γιατί ήταν ψεύτικα. Αυτοί που ήρθαν δίπλα μου ήρθανε. Αυτοί που μ' αγκαλιάσαν, αυτοί που θέλουν να μ' αγκαλιάσουν. Αυτούς που θέλουν να αγκαλιάσω, τους αγκάλιασα. Δεν τη λέμε Μαρίλα, τη λέμε ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη του σπιτιού μας, λοιπόν. Είναι ο τροϊκός πόλεμος, τον έχουμε χαρακτηρίσει. Δηλαδή ήταν με τον Στέφανο. Μετά ήταν με τον Γιάννη. Όταν λέω ήτανε, κάνανε παρέα. Τώρα το τι είχαν κάνει μεταξύ τους δεν αφορά κανένα, νομίζω. Τώρα κάνει παρέα με τον Ακριτίδη και έχει κάνει στην άκρη τον Γιάννη και ξαφνικά έρχεται ο Γιάννης και του κάνει μια αγκαλιά, λες και είναι στον Τιτανικό και περιμένω να βουλιάξει. Θα αποχωρήσω από το σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πέρασα τέλεια, πέρασα καταπληκτικά. Τι να πω, παιδιά, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν έχω πάρα πολλά λόγια να σας πω, μόνο ότι σας αγαπάω! Αμίλητα μου, 6.000 επεισόδιο, τέλος. Τέλος, μωρό μου. Πώς θα ζήσω εγώ χωρίς εσένα, πες μου, πώς. Θα ζήσεις, ρε αγάπη, θα ζήσεις. Θα γράψεις από εδώ και πέρα, θα γράψετε. Θέλω αυτό το MasterChef να μείνει στην ελληνική τηλεόραση ως το MasterChef με τα καλύτερα και τα πιο δημιουργικά πιάτα. Και εσύ πάρε το αίμα μου πίσω. Φεύγει η Μαρία και αυτό σημαίνει ότι την ομάδα είναι ακόμα πιο διχασμένη. Ότι θα λείψει μια πολύ μεγάλη ενέργεια ισορροπίας και ευγένειας από το σπίτι. Εντάξει, βρήκανε την αστοχία ότι μου είχε σκάσει το κροκέτα στο φούρνο και μου πήρε λίγο παραπάνω χρώμα και μου καπνίστηκε λίγο παραπάνω ταρτάρ. Εντάξει, έφαγα ένα καλό χαστούκι από τους κριτές. Είμαι εδώ όμως. Σε όσο αρέσει και όσο δεν αρέσει, μαγειρέψαμε, γυρίσαμε σπίτι, συνεχίζουμε.